Έχουμε έκπληξη εδώ στο πλατό, όμως, επειδή είναι δύο νύφες και ένας γαμπρός που θα πάνε να απολαύσουν τον Γιάννη Μπέζο, είναι η Λία Κραβαρίτη και η Φωτεινή Πίκου, οι δύο φίλες μας, και ο Γιάννης Κουμπής, ο άλλος φίλος, οι τρεις που θα πάτε να απολαύσετε την θεατρική παράσταση όπου πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Μπέζος. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στο κλίμα. Από παράσταση θα πάμε στην ταινία. Έχουμε τον καλό συνάδελφο, καλώς ήρθε, τον Αλέξανδρο Λιζάρδο. Και θα ξεκινήσουμε με τα ισπανικά Όσκαρ. Τα γνωστά ως Γκόγια, τα οποία για αυτή τη χρονιά είχαν και μάλιστα μια ιδιαιτερότητα. Mm-hmm. Το θέμα της γυναικείας κακοποίησης πέρασε πάρα πολύ έντονα κατά τη διάρκεια όλης της τελετής. Έτσι, οι γυναίκες οι οποίες βραβεύτηκαν και οι γυναίκες οι οποίες ήταν υποψήφιες είχαν μια βεντάλια στα χέρια τους, με την οποία τόνιζαν τη σημασία της ισότητας και της δικαιοσύνης των γυναικών στον χώρο του κινηματογράφου. Άρα, συνεχίζει αυτό που έχει ξεκινήσει από την Αμερική σε πολλά επίπεδα. Και συνεχίζει με έναν τρόπο που είναι αρκετά έντονος, mm-hmm. κάτι που σημαίνει το ότι μάλλον έχουν εισακουστεί οι πρώτοι άνθρωποι που είχαν μιλήσει ανοιχτά και το αποτέλεσμα βγαίνει προς τα έξω. Το θέμα όμως είναι το ότι μερικές φορές με τον τρόπο με τον οποίο βγαίνει, να δούμε και την αντίθετη πλευρά, είναι κάποιες ακραίες καταστάσεις. Δηλαδή πλέον τι θεωρείται κακοποίηση και τι δεν θεωρείται. Στην Ισπανία τα πράγματα βέβαια είναι διαφορετικά. Μιλάνε για την ισότητα. Mm-hmm. Μιλάνε για την ισότητα και τα ίσα δικαιώματα των γυναικών και των ανδρών στον κινηματογράφο. Οπότε δεν έχουμε το κομμάτι της κακοποίησης τόσο έντονο σε πρώτο επίπεδο. Ωραία. Για να πάμε λοιπόν στα Όσκαρ. Για να πάμε λοιπόν να δούμε τις σημαντικότερες από τις ταινίες που ξεχώρισαν. Ξεχωρίζει λοιπόν ο Γίγαντας, ο οποίος πήρε 10 βραβεία συνολικά, που αριθμητικά μπορεί να είναι περισσότερα από τον Bookshop, αλλά τον Bookshop πήρε τα σημαντικότερα βραβεία, δηλαδή μεταξύ αυτών καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Θα πούμε ότι το καλοκαίρι 1993, το οποίο από το Φεστιβάλ του Βερολίνου έχει ξεχωρίσει και κατέληξε στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, ήταν από τις ταινίες που πήραν τα σημαντικότερα για τους νέους δημιουργούς. Ταινίες όλες αυτές που αναφέραμε τώρα θα προβληθούν και στην χώρα μας. Για να δούμε, για να παρακολουθήσουμε. Για να δούμε λίγα αποσπάσματα λοιπόν, από τους πρώτους συντελεστές που έχουν πάρει τα βραβεία. Η γνώση κερδίζει το χειροδύναμο γίγαντα στα Γκόγια. 10 βραβεία για τον γίγαντα που όλα έδειχναν πως θα θριάμβευε αν δεν εμφανιζόταν μπροστά του το The Bookshop, που πήρε 3 αλλά τα καλύτερα βραβεία. Καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και διασκευής σεναρίου. Στο καλοκαίρι 1993 ήταν η έκπληξη των Γκόγια. Η εμπνευσμένη δημιουργία από τη ζωή της σκηνοθέτη Κάρλα Σιμών και τα δύσκολα παιδικά της χρόνια κερδίζει βραβείο νέας καλύτερης σκηνοθέτη, δεύτερου ανδρικού ρόλου και καλύτερου γυναικείου ντεμπούτου. It is an autobiographical film, but it's not that I needed to do it as a catharsis or something like that. Mainly because I'm 30 now, so this happened when I was 6. So I had enough time to digest the story, you know. And I really believe that if you have to make a catharsis with something, making a film is not the best way. Το Ελωτόρ, μια μαύρη κομμωδία για τη δημιουργική γραφή και τα παρατράγουδά της, εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και έφυγε με βραβείο πρώτης ανδρικής ερμηνείας και δεύτερης γυναικείας. I think that the actor and actresses are very, very valiant and very brave because the good actors and they are do that. They experience play. Μέχρι λοιπόν, είδαμε ένα μικρό απόσπασμα έτσι, για να προλάβουμε περισσότερο τις υπόλοιπες ταινίες που έχουμε να αναφέρουμε. Θα πούμε λοιπόν το ότι The Disaster Artist προβάλλεται ήδη στους κινηματογράφους εδώ και μία εβδομάδα, μάλιστα με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Μια ταινία που ξεκίνησε από το South by Southwest, κατέληξε στο Φεστιβάλ του Τορόντο για να φτάσει στο Σαν Σεμπαστιάν, όπου πήρε και το μεγάλο βραβείο εκείνη την χρονιά. Η ιστορία του Tommy Wiseau, ενός καθόλου ταλαντούχου δημιουργού, ο οποίος για κάποιο λόγο όμως είχε πάρα πολύ μεγάλο πάθος, μας αφηγείται με πολύ λεπτές ισορροπίες για το θέμα το τι είναι παροδία και τι δεν είναι παροδία, πώς ένας άνθρωπος με όραμα καταφέρνει έστω να δικαιωθεί 14 χρόνια μετά. Ας δούμε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου όπου συμμετείχα στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν με τους συντελεστές της ταινίας και ας επανέλθουμε. One of the characters says that even the worst day on a set for an actor would be the best day because he's still on the set. So I would like your comment in that if you don't mind. When I was first researching the role and I was talking with Greg Sestero, the main thing I wanted to know was like why he was drawn to this really eccentric guy. And you know, when you're a young actor, for the most part, especially in Greg's case, no one believes in you. Everyone in your life is telling you, you can't do this, you're not gonna make it. And so
he found this guy, and as weird as he was, Tommy believed in him and he encouraged him, and they ended up, you know, making this crazy movie together. But it's just like there's something about being on set that's just like there's nothing like it. And when you want to make it in the arts, it's like, even though when I was first starting out, again, I was on these jobs, some of them I knew they were bad, but I just wanted the experience. I just wanted to be around people and just to be able to, like, kind of say to the people in my life, hey, I did it. I'm on this set. And then, of course, they would see the movie and they'd be like, that sucks. Λοιπόν, μας έλεγες τώρα για μια πάρα πολύ ωραία ταινία κινουμένων σχεδίων με πλαστελίνη όμως. Ναι, μια ταινία και για μικρούς και μεγάλους. Λέγαμε για τον άνθρωπο των σπηλαίων, όπου πραγματικά αξίζει τον κόπο μικρή και μεγάλη να τον παρακολουθήσετε. Γιατί εκτός από το ότι παρουσιάζει για τα παιδιά με έναν πολύ κατανοητό τρόπο τις αλλαγές των εποχών, κυριολεκτικά και μεταφορικά, έχει και πάρα πολλές αλληγορίες για το σήμερα. Ας δούμε το βίντεο και σε επανέλθουμε. Welcome to the BFI IMAX here in London town for this, the world premiere of Early Man! Στον άνθρωπο των σπηλαίων, δύο εποχές θα συγκρουστούν. Η χάλκινη με την παλαιολιθική. Και αυτό θα γίνει σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. If we play this game and beat them at it... Nice tight shots. Oh, Mom, we can have our valley back. That's what we want. The challenge for me, especially in creating a whole new universe, a whole new world with new characters, the real challenge and the most difficult bit and the most attractive bit is how to create new characters that you can relate to as soon as possible in the story. Οι δημιουργοί των επιτυχιών, Σον το Πρόβατο, Γουάλας και Γκρόμι και οι κότες Τόσκασαν ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους για μια πρωτότυπη ταινία που οι πλαστελίνες αποκτούν ζωή. Yeah, I think it's the challenges in finding the vocal energy to match the larger than life physical energy of these clay characters. Because there's something unnaturalistic about the vocal performance. What I love about Doug is he's so optimistic. He finds joy and humor and excitement in pretty much everything. You can see from how sort of wide-eyed he is. That was quite a good inroad into finding his voice, because everything is amazing. Η ταινία «Ο άνθρωπος των σπηλαίων» έχει παραχθεί με την τεχνική του stop-motion animation. Στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει και σε ελληνική μεταγλώτηση. Early Man. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και λίγα είπαμε, είχες και άλλα πολλά να παρουσιάσουμε. Την επόμενη φορά θα έχουμε πιο πολλά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό το μαζί το Σαββατοκύριακο συναντιέται με το Πάμε Αλλιώς, διότι τα Ξαράτης και Αναστασία Γιάμαλη. Κύριε Παπαδημούλης, Κίτσος και Ορφέας Περίδης. Εξαιρετικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για το ενδιαφέρον και τις ευχές για όσους εορτάζουν και εορτάζοντες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά αύριο το πρωί. 7.